Μένουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αναμφίβολα, η μεταγραφή του Τούλη Λαλά στον Όλυμπο Αγιάσου αποτελεί την καλύτερη ως τώρα προσθήκη στο χώρο, με τον παίκτη να επιστρέφει μετά από κάποια χρόνια ξανά στα παλιά του λιμέρια. Ο ποδοσφαιριστής μίλησε στον Έολο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιλογή που έκανε, την εγκατάστασή του στο νησί μετά από 2 χρόνια στη Σύρο, καθώς και τους στόχους που έχει η ομάδα του τη χρονιά αυτή. Επίσης, τη Δευτέρα στην Καλονή, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου οι κληρώσεις κυπέλου και πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν. Τόλι, μετά από 2 χρόνια στην Λας Σύρου, επιστρέφει στην Λέσβο και στον αγαπημένο σου Όλυμπο, όπου είχες παίξει και πριν από 10 χρόνια σε αυτή την ομάδα. Μεγάλη επιστροφή, πώς νιώθεις για αυτή σου τη μεταγραφή? Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά για το δύσκολο έργο και για εσάς, για να καλύψετε όλα τα παιχνίδια και να δώσετε ρεπορτάζ. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση του Ολύμπου και τον κύριο Ορφανό, όπως και το μέλος της διοίκησης, Ζήση Δημάκη, διότι έκανε τα πάντα για να γυρίσω στην ομάδα. Βρήκα μια πολύ καλή οργανωμένη δουλειά που γίνεται και έτσι δεν δυσκολεύτηκα για να πω το ναι για να γυρίσω πίσω στην ομάδα. Οπότε η παρουσία του κυρίου Ορφανού και πάλι στα διοικητικά δρόμενα της ομάδας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή σου? Εντάξει, βεβαίως και ο Ιωάννης για την επιστροφή ήταν πάρα πολύ δυνατή για την ομάδα και για το χωριό γενικά. Έχει ένα πολύ ωραίο πλάνο με τον προπονητή μας, τον Νίκο Πετρουζέλη. Ο στόχος της ομάδος είναι να καταφέρουμε να ανεβάσουμε παιδιά από την αναγέννηση και από την πιο μικρή ομάδα του Ολύμπου και να κάνουμε μια καλή πορεία. Τι ήταν αυτό που σε έπεισε να αφήσεις τις ομάδες εκτός Λέσβου που έπαιζες τα τελευταία χρόνια και να επιστρέψεις στον αγαπημένο σου Όλυμπο? Εντάξει, ήταν λίγο οικογενειακό το θέμα. Έπρεπε να γυρίσω λόγω δουλειάς πίσω. Είχα πάρα πολλές προτάσεις και ευχαριστώ τις ομάδες και τους ανθρώπους και ιδιαίτερα το μάνατζερ μου, τον Τέμι Τοζόνα, που ασχολήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για να είμαι ικανοποιημένος εγώ προσωπικά. Ευχαριστώ όλες τις ομάδες και που συνεργάστηκα εκτός νησιού και αυτές που είχα τις προτάσεις, αλλά λόγω δουλειάς και αυτά επέλεξα να επιστρέψω πάλι πίσω. Σε παλαιότερη σου συνέντευξη στο κανάλι μας είχες πει, Τόλι, ότι κάποια στιγμή θα επέστρεφες στον Όλυμπο. Πιστεύεις ότι αυτή η επιστροφή ήρθε πιο νωρίτερα από ότι και εσύ ο ίδιος θα το περίμενες? Εντάξει, ναι. Πιστεύω ότι ήρθε πολύ νωρίτερα. Υπολόγιζα να παίξω άλλα 2-3 χρόνια εκτός. Αλλά εντάξει, η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό εξάλλου γύρισα πίσω στο νησί. Προφανώς δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερη προσαρμογή, διότι είσαι σε ένα περιβάλλον που το ξέρεις, τον Όλυμπο. Αλήθεια, πώς είναι αυτές οι πρώτες μέρες στην προετοιμασία με τους συμπαίκτες? Έχουν γίνει καλές προσθήκες, έχει δυναμώσει ο Όλυμπος και φυσικά βγάζει και νέα παιδιά από τις ακαδημίες της ομάδας που τα επόμενα χρόνια θα πλαισιώσουν και την ανδρική ομάδα. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά στο γήπεδο, σε ένα αναβαθμισμένο γήπεδο που θα το ζήλευαν ακόμα και μεγάλες ομάδες. Θα το καταλάβετε στην πορεία όταν δείτε και τα αποδυτήρια και τις κερκίδες που γίνονται. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Μπαίνει σε άλλη ψυχολογία. Σίγουρα η προπόνηση γίνεται σε εντατικούς ρυθμούς με τον Νίκο Πετρουζέλη, ο οποίος είναι πολύ διαβασμένος και προσπαθεί για το καλύτερο. Έχουμε πολλά πιτσιρίκια εξελίξιμα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, διότι και η προπόνηση βγαίνει πάρα πολύ ευχάριστα. Συν τις προσθήκες που έχουν κάνει με έμπειρα παιδιά, και πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τον Ολύμπο. Τόλι, το φετινό πρωτάθλημα προβλέπεται να είναι πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, όπως και η δικιά σου. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα, πού θα κριθεί ο πρωταθλητής? Εντάξει, σίγουρα όποιος είναι πιο σταθερός στην πορεία του πρωταθλήματος, αυτός θα είναι και πρωταθλητής. Έχουμε δει κατά τα ψέματα ότι η ομάδα του Διαγόρα, η ομάδα του Αιγαία Πλωμαρίου, ο Αετός Λουτρών, που στα προηγούμενα χρόνια ήταν και ο πρωταθλητής. Πιστεύω ότι αυτές οι τρεις ομάδες θα είναι οι διεκδίκητες του τίτλου. Εμείς τώρα θα είμαστε μια ομάδα που θα είμαστε εσωτερικά ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Απλά και εμείς είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν μας βγει το πρωτάθλημα, δεν θα πούμε όχι. Απλά εμείς πάμε να κάνουμε μια καλή πορεία. Να ευχαριστηθούμε ειδικά τα πιο μικρά παιδιά, να ευχαριστηθούν το ποδόσφαιρο. Και εμείς οι μεγάλοι ξέρουμε τη δουλειά μας, πώς θα τους πλαισώσουμε για να ζήσουν κι αυτοί, αν καταφέρουμε να πάρουμε κι εμείς το πρωτάθλημα, ένα πρωταθλητισμό.
Πλέον ανυπομονείς να μπεις στο αναβαθμισμένο γήπεδο της Αγιάς σου και να αγωνιστείς μπροστά στους φιλάθλους που πάντα είναι δίπλα σας και αποτελούν το 12ο παίκτη του Ολύμπου? Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί γενικά με την ομάδα. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι καθημερινά στο γήπεδο άτομα που πιστέψαμε σε άλλες ομάδες. Ναι, μεν ήμασταν πολύ καλά, αλλά σε τέτοια οργάνωση μπορεί να μας έλειπε. Δεν μας λείπει τίποτα. Πιστεύω ότι ο Ολύμπος είναι η πρώτη χρονιά, εγώ όπως τον βλέπω έτσι, να είναι τόσο οργανωμένος.